Το παλαϊκό αίτημα του Μαϊλεβιζίου για τήρηση του χωροταξικού της Κρήτης που ορίζει την Κορακιά και όχι τη Δαμάστα ως χώρο φιλοξενίας του σταθμού μετατροπής ρεύματος εξέθεσαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα μέλη του συντονιστικού φορέων της Δαμάστας καθώς και κάτοικοι της περιοχής που εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον του τόπου. Αλίμονο η περιφέρεια να ήταν απέναντι στους κατοίκους της Δαμάστας αλλά και στο Δήμο Μαϊλεβιζίου από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ομόφωνο ψήφισμα από όλους τους φορείς. Εμείς ενώνουμε τη φωνή τη δική μας με τη φωνή όλων των φορέων του Μαϊλεβιζίου για να μπορεί να γίνει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο αλλά με χωροθέτηση στην Κορακιά. Αυτό λέει και ο σχεδιασμός ο δικός μας χωροταξικός και αυτό θα διεκδικήσουμε από πλευράς των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου. Το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης είναι σαφές, ορίζει την Κορακιά ως το χώρο που υποδέχεται αυτές τις εγκαταστάσεις. Είναι σαφές το ΣΟΑΠ τη Λύσου. Υπάρχει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γαζίου, το οποίο και αυτό δίνει συγκεκριμένες χρήσεις γης. Αυτό είναι το κομμάτι το νομικό και το σαφές πολιτικό σε σχέση με το τι υπάρχει σήμερα. Απ' την άλλη, υπάρχει το ζήτημα των λινοπεραμάτων που και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Ο λόγος που προκαλέσαμε ξανά αυτή τη συζήτηση είναι γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμός που συνεχίζεται να αγνοείται η Δαμάστα από το συνολικότερο σχεδιασμό της μεγάλης διασύνδεσης. Βλέπουμε η Δαμάστα να αγνοείται παντελώς, να μην έχει μέχρι τώρα που μιλάμε κανείς έρθει να μας μιλήσει επίσημα για το τι σχεδιάζουν. Βεβαίως, να πούμε ότι η θέση εξ αρχής είναι υπέρ της μεγάλης διασύνδεσης, σαν ένα μεγάλο έργο με ωφέλη για τον τόπο, αλλά πρέπει να γίνει με τρόπο βιώσιμο που να σεβαστεί το περιβάλλον, τους ανθρώπους, την τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι δια των εκπροσώπων τους ξεκαθάρισαν ότι δεν αντιτίθενται στο έργο υποδομής που ζητούν να κατασκευαστεί στην Κορακιά εξ ολοκλήρου, την οποία ο Δήμος παραχωρεί, χωρίς όμως να οπισθοχωρεί στο θέμα της διεκδίκησης έγγραφων δεσμεύσεων για το χρονοδιάγραμμα οριστικού κλεισίματος του ΑΕΣ λινοπεραμάτων, καθώς και των ανταποδοτικών ωφελών σε όλο το Μαϊλεβίζι από την προσεγιάλωση του μεγάλου καλωδίου στην Κορακιά. Στα πλαίσια αυτά των ανταγωνισμών δεν διστάζουν να λιώσουν τους περιβαλλοντικούς όρους και να στήσουν στο χώρο της Δαμάστας έναν μετατροπέα της ενέργειας που φυσικά θα είναι σε βάρος και των κατοίκων της περιοχής, θα λιώσει το ανάγλυφο, θα λιώσει το φυσικό κάλλος και το φυσικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής. Ο Δήμος Μαϊλεβιζίου και οι κάτοικοι της Δαμάστας ζητούν το αυτονόητο. Και αυτό το αυτονόητο που το υπηρέτησα ως αντιπεριφερειάρχης, υπηρετώ τώρα και ως νομικός και ευχαριστώ τον Δήμο που με εμπιστεύεται μαζί με μια ομάδα συναδέλφων μου να χειριστούμε το θέμα αυτό σε νομικό επίπεδο για να υπερασπιστούμε δύο πράγματα, είπα. Την χωροταξία που έχουμε ψηφίσει το 2017, που δεν προβλέπει τέτοια πράγματα, προβλέπει Κορακιά και τίποτα άλλο, και την Δαμάστα και το φυσικό της περιβάλλον και την ιστορία της. Μένει διευκρίνηση για την άμεση καταβολή των αποδοτικών και την εξειδίκευση ποια θα είναι αυτά τα αποδοτικά και προφανώς και όπως ακούσατε σήμερα για τον κύριο Ναουτάκη θα δώσουμε μαζί τη μάχη, την προσπάθεια για να αποτρέψουμε το σχεδιασμό σε σχέση με τη Δαμάστα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα υπέρ των αυτονόητων αιτημάτων των κατοίκων του οικισμού που βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να αποτρέψουν την κατασκευή σταθμού μετατροπής 500 μόλις μέτρα από τα σπίτια τους.